Μέσα σε όλον αυτόν τον πανικό του πολέμου, θράφτη κάνει ένα νέο τηλεπαιχνίδι που προβάλλεται καθημερινά από την Ιρακινή τηλεόραση, αναμεταδίδεται σε όλο τον κόσμο και έχει τίτλο The War. Ας δούμε μερικά αποσπάσματα. Α, σταματήσαμε. Δύο κόσμοι παράλληλοι. Δύο κόσμοι διαφορετικοί. Δύο κόσμοι που τους χωρίζει ένα στίχος. Από τη μια η επιβίωση, η ανέχεια, η σκληρότητα. Και από την άλλη η χλειδί, η καλοπέραση, ο πολιτισμός. Δύο κόσμοι οι οποίοι συγκρούονται για το μεγάλο έπαθλο, το πετρέλαιο. The War, το δημοφιλέστερο παιχνίδι του κόσμου. The War, ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε με κομμένη την ανάσα. The War, πάρε και εσύ μέρος στο παιχνίδι και αποφάσισε με την ψήφο σου ποιος θα νικήσει. Να ξέρεις ότι η ψήφο σου δεν μετράει, αφού στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί. The War. Φίλοι και φίλες σε όλο τον κόσμο, γεια σας. Το The War, το νέο συναρπαστικό παιχνίδι που έχει καθυλώσει όλους τους τηλεθεατές, ξεκίνησε. Ας πάμε όμως αθώα και τρυφερά, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με την αίσθηση της μετριοπαθούς αναζήτησης, ενός κόσμου γεμάτου από ψυχικές καταθέσεις, στους ήρωες της καθημερινής μας βαρβαρότητας. The Warites και The Warites, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αντρέ. Γεια σου, Αντρέ. Να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος σας παρακολουθεί. Το ξέρουμε, Αντρέ. Και δεν μας παρακολουθεί μόνο όλος ο κόσμος. Μας παρακολουθεί και η CIA και η Scotland Yard και τα Stealth. Τι έγινε? Τίποτα. Ο παππούς έριξε πάλι κατά λάθος ένα αεροπλάνο. Έτσι δεν έριξε και το Απάτσι. Όλα καλά? Δεν τους βλέπω όμως όλους εκεί. Κάποιοι λείπουν. Oh yes. Λείπει ο George Bush και ο Tony Blair. Είναι στο μπάνιο και κάνουν... You know τώρα πώς να το πω. Τι έκανε η Δεβόρα με τον Γιάννη στην Ελλάδα, αν έχεις ακούσει? Α, ναι, καταλαβαίνω. Μην τρέπεσαι όμως, δεν λες κάτι μεμπτό. Είναι θεμητό μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της προσωπικής κατάθεσης μιας ανυπέρβλητης αντισταθμιστικότητας προσωπικών δεδομένων και εμπειριών, δύο άνθρωποι... Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Μόνο το τελευταίο καταλάβαμε. Αυτό με το μπιπ το... Δεν βλέπω όμως τον αρχηγό σας, τον Σαντάμ. Και εμείς τον έχουμε χάσει. Μάθαμε ότι κάτι ετοιμάζει. Κάτι καινούριο. Κάτι που θα συγκλονίσει τον κόσμο. Κάποιο αεριούχο ποτό, κάποια πατέντα για να αερίζεται το σπίτι. Πάντως κάτι με αέρια. Τι ήταν πάλι αυτό? Τίποτα. Ο παππούς έπεσε πάλι από την καρέκλα και έριξε κι άλλο απάτσι. Τελικά, μία είναι η λύση για να κερδίσουμε τον πόλεμο στο Ιράκ. Sorry, guys. Τελικά, ποιο είναι το σωστό? Ιράκ ή Ιράν? Oh, blunt. Come. Λοιπόν, πρέπει να ρίξουμε πυράβλους αέρος-αέρος. Πυράβλους αέρος-αέρος στη Βαγδάτη, πυράβλους αέρος-αέρος στη Βασόρα, πυράβλους αέρος-αέρος παντού. Όπως βλέπετε, φίλοι και φίλες, οι Αμερικανοί προσπαθούν να επικρατήσουν με πυράβλους αέρος-αέρος, ενώ οι Ιρακινοί προσπαθούν να επιβιώσουν με σαλάμι αέρος-αέρος. The War.